Ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα προκαλεί η συχνότητα εμφάνισης της άνοιας και του Αλτσχάιμερ σε ανθρώπους άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, στη χώρα μας 160.000 άτομα πάσχουν από άνοια και 280.000 από ήπια νοητική διαταραχή, που είναι προστάδιο της άνοιας. Συνολικά, ο πληθυσμός των ανθρώπων με νοητικά προβλήματα πλησιάζει το 500.000. Το 2050 θα είναι 152 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι θα πάσχουν από άνοια. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι κάθε 3 δευτερόλεπτα εμφανίζεται και ένας καινούριος ασθενής με την άνοια. Στην ημερίδα του Κέντρου Ημέρας Νόσου Αλτσχάιμερ Χανίων για τις νομικές, κοινωνικές και βιοηθικές προεκτάσεις των νόσων, τονίστηκε ότι κύριος παράγοντας της αύξησης των ασθενών είναι η αλλαγή στις μέρες μας του προσδόκιμου ζωής. Έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής, γερνάμε πιο πολύ, μεγαλώνουμε, ζούμε περισσότερα χρόνια και η ηλικία είναι ένας λόγος που εμφανίζεται πιο συχνά η άνοια. Το προσδόκιμο δηλαδή ζωής έχει αυξηθεί και επομένως βλέπουμε πιο συχνά περιστατικά άνοιας και Αλτσάιμερ. Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας εξηγούν τι διαφοροποιεί την άνοια από το Αλτσχάιμερ, ξεκαθαρίζοντας πως το δεύτερο είναι μια βαριά νόσος. Η άνοια μπορεί να είναι αναστρέψιμη. Η Αλτσάιμερ δεν είναι αναστρέψιμη. Να σας πω κάτι πολύ απλά. Ο ασθενής με άνοια, βλέποντας μια ταινία, μπορεί να ξεχάσει ένα μέρος της ταινίας. Ο ασθενής με Αλτσάιμερ ξεχνάει ότι έχει δει την ταινία. Η νόσος απαιτεί εξατομικευμένη αντιμετώπιση, ενώ καθοριστικός για την διατήρηση του βιωτικού επίπεδου ενός ασθενούς είναι ο ρόλος της οικογένειας. Μεγάλη σημασία ο κόσμος να ενημερωθεί, διότι όταν κάποιος έχει ένα τέτοιο θέμα στο σπίτι του, δυστυχώς δεν ταλαιπωρείται μόνο ο ίδιος ο ασθενής, αλλά ολόκληρη οικογένεια και όλος ο περίγυρος του ασθενή. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί φάρμακο για την Αλτσάιμερ μέχρι σήμερα. Κάθε τόσο ακούμε και προχθές είδα στο διαδίκτυο, βρέθηκε από τους Ιάπωνες, τίποτα δεν βρέθηκε. Είναι φάρμακα τα οποία δίνονται στην αρχή στην εμφάνιση της νόσου και τα οποία βοηθούν στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών, στο να επιμικρύνουμε λίγο το χρόνο επιβίωσής τους, αλλά δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα. Η Αλτσάιμερ δεν θεραπεύεται, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Στα Χανιά, εκατοντάδες ασθενείς με τις οικογένειές τους απευθύνονται στο Κέντρο Ημέρας Νόσου Αλτσχάιμερ, λαμβάνοντας συμβουλές και επιστημονική καθοδήγηση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.